Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην επισκόπηση, στην κοινωνία και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας και μαζί θα δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή καταγράφεται. Σήμερα Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου, ξεκινάει ένας νέος μήνας. Ελπίζουμε να, όταν τελειώσει αυτός ο μήνας, να έχουμε καλές ειδήσεις στην ζυγαριά που να κερδίζουν τις αρνητικές ειδήσεις, έστω και αν αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα αρκετά προβλήματα να μας ταλανίζουν, όπως είναι για παράδειγμα αυτά που βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα στην Θεσσαλονίκη, στην Σταυρούπολη και στον Εύωσμο, με παιδιά που θεωρούν ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου εκεί στην ακροδεξιά και προκαλούν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της πόλης. Μετά την Σταυρούπολη, ο Εύωσμος είναι το επόμενο σημείο όπου προσπαθούν να δείξουν ότι η Χρυσή Αυγή παραμένει εδώ. Όπου παραμένει εδώ είναι η αλήθεια, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί μια δικαστική απόφαση που βγήκε πριν από ένα χρόνο περίπου, που έστειλε στην φυλακή την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, δεν κερδίζει προφανώς και τον φασισμό στην κοινωνία. Αυτός κερδίζεται με την παιδεία κατά κύριο λόγο, με την εκπαίδευση και κυρίως με την ενημέρωση αυτών των παιδιών να δουν ότι αυτό που θεωρητικά τους λένε κάποιοι ότι θα τους σώσουν, θα τους αλλάξει τη ζωή, δεν θα τους αλλάξει τη ζωή. Είναι επικίνδυνο το φαινόμενο, αλλά προς το παρόν είμαστε σε φάση που θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε αν λειτουργήσουμε σωστά και αν διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος, από αυτά δηλαδή που κάναμε την προηγούμενη δεκαετία, τα λάθη με αποτέλεσμα να γιγαντώσει το φαινόμενο του φασισμού στην Ελλάδα και να δούμε μια ακραία εγκληματική οργάνωση να μπαίνει στην Ελληνική Βουλή με την ψήφο των ψηφοφόρων που ψηφίζουν στην Ελλάδα. Πρέπει να αντιδράσουμε έτσι όπως πρέπει, σωστά, ώστε να απομονώσουμε το φαινόμενο και κυρίως να μην χαϊδεύουμε το φαινόμενο αυτό έτσι όπως το βλέπουμε. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, είχαμε την αναμενόμενη αντίδραση από την Τουρκία. Ο σχολιασμός, νομίζω, κλείνει με την πολύ ορθή απάντηση που ήρθε από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, ότι από τη στιγμή που αντιδρά με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία στα αμυντικά εξοπλιστικά συστήματα που παίρνει η Ελλάδα, πάνω να πει ότι βλέπει τον εαυτό της ως επιτιθέμενο και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και κάπου εκεί νομίζω ότι κλείνει η κουβέντα. Όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά είναι αλήθεια ότι είναι ακόμα καλύτερο να διατυπώνεται από τα επισημότερα χείλη, το χείλη του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτά. Εισαγωγικά, ο κορονοϊός είναι εδώ δυστυχώς και δεν μας αφήνει και η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται για ακόμα μια φορά, όπως και πέρυσι την ίδια εποχή, μάλλον σε οριακό σημείο, σε πολύ κρίσιμο σημείο. Ήδη μπήκε σε mini lockdown η Βόρεια Ελλάδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες περιοχές. Ματινά Πολυχρόνη εδώ στο στούντιο μαζί μου. Είναι δεδομένο ότι είναι σε πολύ δύσκολο σημείο και πάλι η Βόρεια Ελλάδα και αυτή τη φορά δεν είναι ο περσινός Οκτώβρης που εύκολα μπορούσαμε να πούμε ολικό lockdown, όλοι σπίτια σας για να περάσει ο ιός. Πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε με την κοινωνία ανοιχτή. Άλλωστε, όλα τα κυβερνητικά στελέχη έχουν επισημάνει ότι ένα γενικό lockdown δεν είναι στο τραπέζι. Όμως βλέπουμε ότι η Βόρεια Ελλάδα ανησυχεί πάρα πολύ, καθώς από σήμερα και όλες τις 6 το πρωί τέθηκαν σε mini lockdown Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χαλκιδική και Κιλκής. Mm-hmm. Και έρχεται αυτό βέβαια μετά και από το mini lockdown, στο οποίο έχουν μπει και 7 ακόμη περιοχές: Πιερία, Μαθία, Πέλα, Καβάλα, Καστοριά, Ξάνθη και Δράμα. Εκεί τα ειδικά μέτρα παρατείνονται έως και τις 8 του μήνα. Ανησυχούν οι ειδικοί ιδιαίτερα γιατί βλέπουμε ότι και η χώρα είναι χωρισμένη στα δύο. Δηλαδή βλέπουμε την Βόρεια Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να είναι ανεμβολίαστο. Και οι κλίνες ΜΕΘ στα νοσοκομεία στην Βόρεια Ελλάδα γεμίζουν αισθητά. Μάλιστα, το 90% είναι κατηλημένες. Είναι ήδη οι γιατροί ξεκίνησαν από την Βόρεια Ελλάδα να λένε ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στο μη περαιτέρω. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συνεχίζεται όλο αυτό, γιατί σε λίγο θα είμαστε πάλι στο σημείο του να μην έχουμε μεθ για να καλύψουμε τις ανάγκες. Ήδη υπάρχει συζήτηση με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια να δέχονται τα μη COVID περιστατικά, τα non-COVID περιστατικά. Αρχίζει και θυμίζει πολύ
την περσινή περίοδο. Γιατί αν, Αλέξανδρε, σκεφτούμε ότι οι ειδικοί λένε ότι πριν καλά-καλά πιάσουν τα κρύα, θα πρέπει να ανοίξουν ακόμη περισσότερες κλίνες ΜΕΘ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια στις εντατικές για κόσμο με άλλα νοσήματα πέραν από τον κορονοϊό. Mm. Και είναι χαρακτηριστική αντίθεση αυτή, γιατί βλέπουμε ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα, για παράδειγμα στην περιφέρεια Αττικής, είναι εμβολιασμένο το 61,2%. Υπάρχει μια καλή εμβολιαστική κάλυψη σε σχέση με την Βόρεια Ελλάδα, που ο κόσμος φαίνεται να μην έχει πιστεί ακόμη όσο θα έπρεπε τουλάχιστον. Και στην Στερεά Ελλάδα αλλά και στην Πελοπόννησο υπάρχει μια καλή εμβολιαστική κάλυψη. Αυτό ούτως ή άλλως είναι και το πρόβλημα. Ότι φαίνεται ότι η πλειοψηφία του κόσμου στην Βόρεια Ελλάδα δεν έχει πιστεί ακόμη να εμβολιαστεί και γι' αυτό το λόγο οι περισσότεροι στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Είναι ένα ερώτημα τι θα γίνει με τους εορτασμούς το τριήμερο 26, 27 και 28 Οκτωβρίου, που είναι ο Πολιούχος και η στρατιωτική παρέλαση. Η κυβέρνηση λέει ότι θα γίνουν οι εορτασμοί, αλλά ακόμα είναι νωρίς, όπως λένε τα ίδια στελέχη, να αποφασίσουμε οριστικά πώς θα γίνουν. Λένε ότι δεν πρόκειται να μην γίνουν οι εορτασμοί και για το Αγίου Δημητρίου αλλά και για την 28 Οκτωβρίου. Ωστόσο, τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν κάτι άλλο. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι μία-μία από τις περιοχές μπαίνουν σε mini lockdown. Yeah. Όλη αυτή η κουβέντα τώρα που έγινε, αν θα υπάρχει lockdown συνολικό ή mini lockdown, μέτρα ή μη μέτρα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, προκάλεσε μια παραφιλολογία, μια συζήτηση στο παρασκήνιο για την τύχη που μπορεί να έχει η Επιτροπή, αυτή η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, των Επιστημόνων, που αποφασίζει, μάλλον εισηγείται προς την κυβέρνηση. Χθες ακούσαμε ότι μπορεί αυτή η Επιτροπή να ολοκληρώσει την θητεία της και να βγει ένα μικρότερο σχήμα. Το σενάριο αυτό λοιπόν για κατάργηση αρχικά, να το δούμε έτσι, της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων μπαίνει στο σιρτάρι. Mm-hmm. Δεν είναι άλλωστε και η χρονική περίοδος αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει και Επιτροπή των Ειδικών. Ωστόσο, ένα πιθανό ενδεχόμενο είναι να υπάρχει ένα μικρότερο σχήμα για να είναι πιο ευέλικτο με 7 μέλη ειδικών από διάφορες ειδικότητες. Mm-hmm. Βέβαια, είναι χαρακτηριστικό και γιατί υπάρχουν αυτά τα σενάρια, γιατί υπήρχε πολυφωνία που από τη μία είναι καλό, από την άλλη όμως σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των πολλών και διαφορετικών απόψεων, καθυστερούσε η λήψη μέτρων. Γι' αυτό έχουμε ακούσει και πολλούς ειδικούς κάποιες φορές να λένε ότι έπρεπε να γίνουν πιο γρήγορα κάποια βήματα. Mm-hmm. Τώρα, το επόμενο βήμα μαζί με τον εμβολιασμό είναι και το αντιγρυπικό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και όλες τις υπόλοιπες ασθένειες που υπάρχουν και τους κινδύνους που υπάρχουν. Μπορεί πέρυσι να μην είχαμε κρούσματα πολλά από τη γρήπη, γιατί είμαστε πολύ προστατευμένοι, ήμασταν μέσα, φορούσαμε όλοι μάσκες κτλ. Βγαίνουμε έξω, άρα θα πρέπει να προστατεύσουμε και πάλι όσοι τέλος πάντων έχουν θέμα, έχουν ζήτημα, την υγεία μας. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, λοιπόν, ξεκίνησε από σήμερα η συνταγογράφηση για το αντιγρυπικό εμβόλιο. Θα γίνεται ηλεκτρονικά, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου μπορεί να γίνεται και χειρόγραφα. Mm. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 60 ετών, μεταξύ άλλων βέβαια, για παιδιά αλλά και για άτομα με χρόνια νοσήματα. Είναι καλό ο κόσμος να ενημερωθεί για το αν θα πρέπει να κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο, γιατί έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια, έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ τις ευπαθείς ομάδες. Ναι. Έχουν ήδη παραλυφθεί 1,7 εκατομμύρια δόσεις του αντιγρυπικού στα φαρμακεία, υπάρχουν δηλαδή διαθέσιμα στα ράφια, αλλά στόχος είναι να φτάσουν τα 4,2 εκατομμύρια. Αντιγρυπικό εμβόλιο και εμβόλιο για τον COVID. Μπορούν να συνδυαστούν, μπορούν ακόμη και την ίδια μέρα να γίνουν, αλλά αυτό που λένε από το Υπουργείο είναι να γίνουν σε διαφορετικά ανατομικά σημεία, δηλαδή όχι στο ίδιο σημείο όπου έγινε το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Πατίνα Πολυχρόνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να δούμε τι είπε ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Καλογερόπουλος, στην Φραντζέσκα Σαββορογινάκη, σχετικά με την έναρξη της περίοδου συνταγογράφησης του αντιγρυπικού εμβολίου. Ήδη στα φαρμακεία υπάρχει επάρκεια αντιγρυπικών εμβολίων. Ωραία. Έχουν διατεθεί σε όλα τα φαρμακεία, σε όλη την επικράτεια. Άρα λοιπόν 10.300 φαρμακεία έχουν περίπου αυτή τη στιγμή 1.700.000 αντιγρυπικά εμβόλια. Αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι πρέπει να πάμε στον θεράποντα γιατρό μας να μας υποδείξει να γράψουμε αν έχουμε ανάγκη να κάνουμε το αντιγρυπικό εμβόλιο. Ναι. Και αυτομάτως έρχεται στο φαρμακείο, παίρνει το αντιγρυπικό εμβόλιο και εμβολιάζεται μέσα στις επόμενες 45 μέρες. Ναι. Θα ήταν καλό να γίνει αυτό. Ναι. Ούτως ώστε να θωρακιστεί από τον ιό της γρήπης. Ναι. Πριν κλείσουμε, απλά να σας ενημερώσουμε ότι τα κρούσματα βγήκαν πριν από λίγη ώρα. 2.636 τα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου. 329 είναι οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 32 οι νεκροί του τελευταίου 24ωρου. Δεν σταματάει αυτή η τραγωδία με τους καθημερινά τόσους πολλούς νεκρούς στην χώρα μας. Τώρα,
Φεύγουμε από το θέμα του κορονοϊού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα είναι ημέρα τιμής για την τρίτη ηλικία. Στο γυροκομείο Αθηνών έγινε μια εκδήλωση με την παρουσία του Περιφερειάρχη, του κυρίου Πατούλη, Άρης Δημητρίου, στην αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα και από μένα, Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τον σεβασμό και τη στήριξη στους απόμαχους της ζωής τίμησαν σήμερα με την παρουσία τους στην εκδήλωση του Γεροκομείου Αθηνών για την Παγκόσμια ημέρα της Τρίτης Ηλικίας, ο Περιφερειάρχης Αττικής, η Υφυπουργός Πρόνοιας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μιχαηλίδου, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, της Βουλής και της Εκκλησίας. Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο κύριος Πατούλης τόνισε ότι το γεροκομείο που συμπληρώνει φέτος 157 χρόνια λειτουργίας σηματοδοτεί τις προσπάθειες και τα εμβληματικά έργα που έγιναν από ευεργέτες του τόπου για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων. Δεν παρέλειψε να αφαιρθεί στα 40 πέτρινα χρόνια ταλαιπωρίας του Ιδρύματος, που μέχρι και προδιετίας δεν είχε άδεια λειτουργίας, ενώ όλα αυτά τα χρόνια δυσκολευόταν να παρέχει στους φιλοξενούμενους του ακόμα και τα στοιχειώδη. Να επισημάνουμε ότι στην Αθήνα, μέχρι πριν από δύο περίπου χρόνια, το 1 στα 3 γεροκομεία λειτουργούσε χωρίς άδεια. Η τάξη αποκαταστάθηκε. Πλέον όλα τα γεροκομεία, δημόσια ή ιδιωτικά, οίκη ευγυρίας, έχουν την απαιτούμενη άδεια και το απαραίτητο πιστοποιητικό για την νόμιμη λειτουργία τους. Επίσης, τόνισε πως η γρήγορη λήψη αυστηρών μέτρων από την αρχή εκδήλωσης πανδημίας έχουν σαν αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχει παρουσιαστεί κανένα κρούσμα κορονοϊού στους φιλοξενούμενους από το γυροκομείο των Αθηνών. Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Εργασίας, η κυρία Μιχαηλίδου, εστίασε και ίδια στις προσπάθειες που έγιναν για την προστασία της ζωής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και ιδιαίτερα σε όσους ζουν στα γεροκομεία. Ενδεικτικά ανέφερε ότι με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού κινήθηκε άμεσα η διαδικασία του εμβολιασμού των περίπου 40.000 ανθρώπων που φιλοξενούνται σε τέτοιου είδους ιδρύματα, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό που φτάνει το 94% όσον αφορά στους εμβολιασμούς των υπαλλήλων που εργάζονται στα γυροκομεία. Αναφερόμενοι στο γυροκομείο λοιπόν Αθηνών, είπε και η ίδια ότι μετά από πάρα πολύ δύσκολες περιόδους αποκτά πλέον τον ρόλο της φροντίδας και της περίθαλψης που του ανήκει. Σε αυτό το σημείο, Αλέξανδρε, μπορούμε να δούμε δύο αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έκαναν τόσο η Υφυπουργός όσο και ο Περιφερειάρχης Αττικής. Καταφέραμε να είμαστε σήμερα, 1η Οκτώβριου του 2021, χωρίς να έχουμε κανένα κρούσμα. Και αυτό ήταν μια μεγάλη νίκη. Μια μεγάλη και μια κοινή νίκη όλων μας. Πρωτίστως των εργαζομένων, των ωφελούμενων, της διοίκησης, της περιφέρειας και της κεντρικής διοίκησης από πλευράς μας. Γυρίζουμε σελίδα, ξεπερνάμε τον κορονοϊό και τι λέμε? Λέμε ότι πρέπει να ξανααποκτήσει το γυροκομείο Αθηνών το ρόλο που του ανήκει στο κέντρο της πόλης μας. Το ρόλο της φροντίδας και το ρόλο της πραγματικής πρωτοκαθεδρίας, αν θέλετε, στη ζωή των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους. Ευτυχώς η σελίδα γύρισε. Τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Στην εποχή όπου πάλι βρήκαμε το νήμα, βρήκαμε την άκρη του νήματος για να συνεχίσει να γράφει τη λαμπρή ιστορία. Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από 40 χρόνια που δεν είχε άδεια λειτουργίας στο γυροκομείο, πλέον νόμιμα λειτουργεί το γυροκομείο Αθηνών με την περιφέρεια κοντά τη. Ελάτε να δούμε τι γίνεται με το κοινωνικό τιμολόγιο, καθώς οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και των υπόλοιπων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας πραγματικά καίνε τα νοικοκυριά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε δει τις αποφάσεις σε σχέση με την επιδότηση των λογαριασμών για το επόμενο διάστημα, ώστε να απορροφηθεί η αύξηση που θα υπάρξει. Παρ' όλα αυτά, ήδη είναι στα ύψη τα τιμολόγια. Φιωρίτα Πρενιάση εδώ μαζί μου στο στούντιο. Να δούμε τι γίνεται με την διαδικασία που τρέχει έτσι κι αλλιώς. Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία αίτησης υποβολής για τα ευάλωτα νοικοκυριά προκειμένου να ενταχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Οι ενδιαφερόμενοι για να ενημερωθούν μπορούν να
να πάνε στην ιστοσελίδα της ΕΔΙΚΑ με τους κωδικούς TaxNet που έχουν. Οι δικαιούχοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ένταξη στο COT κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, Αλέξανδρο. Ναι, τώρα, από τη μία είναι το ρεύμα που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, από την άλλη είναι και το πετρέλαιο που έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Η τιμή του βαρελιού κινείται όλο και υψηλότερα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα μας έρθει το πετρέλαιο από τις 15 και μετά στις δεξαμενές, όσοι τέλος πάντων προμηθεύονται το πετρέλαιο, τουλάχιστον 20% ακριβότερο σχέση με πέρυσι, 1,05 ευρώ το λίτρο και βλέπουμε, και πολύ υψηλότερα στην περιφέρεια και ακόμα υψηλότερα στα νησιά. Άρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την διάθεση από τις 15 και μετά. Λοιπόν, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Μάλιστα, εκτιμούν ότι η αύξηση μπορεί να είναι και κατά 20%. Mm-hmm. Το Οικονομικό Επιτελείο αποφάσισε φέτος να μην αλλάξει τα εισοδηματικά κριτήρια, Αλέξανδρε, διότι φέτος πολλές οικογένειες, πολλά νοικοκυριά, έχει μειωθεί το εισόδημά τους λόγω της πανδημίας, mm-hmm. οπότε μπορεί να τα ευνοήσει όλο ναι, αυτό. Μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης, όπως λέγεται πλέον, και όχι πετρελαίου, γιατί πιάνει και τα υπόλοιπα είδη θέρμανσης. Ακριβώς, έτσι λοιπόν 20% μεγαλύτερο θα είναι φέτος. Το επιπλέον επίδομα μπορεί να κυμαίνεται από 16 ευρώ κατ' ελάχιστον έως 130 ευρώ, ανάλογα και με τις ανάγκες θέρμανσης της κάθε περιοχής. Δικαιούχοι είναι τα νοικοκυριά, τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο ή και καυσόξυλα. Ναι, να δούμε πότε θα ανοίξει και η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων. Φιέροντας, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί μας περιμένει η Ματίνα Πληχρόνη για το αυτοδιοικητικό δελτίο. Ματίνα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση έως τις 15 του μήνα από την Περιφέρεια Αττικής στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. 10 εκατομμύρια ευρώ δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών για τα δημοτικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ως έκτακτη πρόσθετη οικονομική στήριξη. Οι προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίστηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορύδη. Συνεχίζεται και τον Οκτώβριο στον Δήμο Σαρονικού το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης The Green City. Οι πολίτες κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μπορούν να ανακυκλώνουν και να επιβραβεύονται με πόντους στα κινητά πράσινα σημεία που βρίσκονται σε διαφορετικές γειτονιές. Η ημέρα θετικής ενέργειας και άσκησης Revival έρχεται στον Δήμο Κηφισιάς. Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου ένα πλούσιο και δωρεάν πρόγραμμα για την ενδυνάμωση του σώματος και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών περιμένει μικρούς και μεγάλους από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα σε γνωστό ξενοδοχείο της Νέας Ερυθρέας. Μουσική, χορό, θεατρικές παραστάσεις αλλά και βιβλία για τον ποντιακό ελληνισμό περιλαμβάνει το ποντιακό τριήμερο στην Καλυθέα, στον χώρο εκδηλώσεων Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων, αλλά και στην Δημοτική Πινακοθήκη. Και κλείνοντας, όταν δεν πάνε τα παιδιά στο μουσείο, πάει το μουσείο στα παιδιά. Φαίνεται πως σκέφτηκε η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, η οποία δίνει στους μαθητές την δυνατότητα να ανακαλύψουν το χώρο και την ιστορία του μέσα από μια συναρπαστική βαλίτσα. Μέσα λοιπόν από εκπαιδευτικό υλικό και δημιουργικές δραστηριότητες που περιλαμβάνει η βαλίτσα, στόχος είναι τα παιδιά 8 έως 12 ετών να έρθουν σε επαφή με το παλιό εργοστάσιο Φωταερίου, το οποίο έδινε ενέργεια στην Αθήνα για 130 χρόνια. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Ματίνα Πολυχρόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Στην Κρήτη είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες μετά από τον σεισμό των 5,8 Ρίχτερ που πραγματικά ισοπαίδωσε κάποιες περιοχές. Είναι πάρα πολλοί οι κάτοικοι που έχουν ανάγκη στέγασης, κυρίως στέγασης. Είναι τουλάχιστον 2.000 οι άνθρωποι που αναζητούν τρόπο να μείνουν. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να μπουν οι πρώτοι οικίσκοι, αλλά δυστυχώς χαλάει παράλληλα και ο καιρός. Άρα θα πρέπει να επιταχυνθούν όλες αυτές τις διαδικασίες, ώστε να μην τους βρει το κρύο, η βροχή και ο χειμώνας μέσα σε σκηνές. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, ο κύριος Λονταράκης, μίλησε στον Γιώργο Λεμό και στην εκπομπή Δημοσκοπήσεις για τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή. Τα σπίτια εδώ πέρα έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και εξακολουθούν λόγω των κινήσεων. Η ενέργεια, ειδικότερα του μεγάλου σεισμού, το 5,8, ήταν τεράστια από ό,τι λένε οι σεισμολόγοι.
Είναι βέβαια και πάρα πολλοί άνθρωποι στα χωριά τους οι οποίοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν. Σιγά σιγά βρίσκονται δωμάτια, βρίσκονται σπίτια, υπάρχουν προσφορές από τον κόσμο και να είναι καλά. Τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, εθελοντικές ομάδες, επιχειρηματίες, οι οποίοι αφιλοκερδώς, νιώθοντας την ανάγκη να συμπαρασταθούν, έρχονται φορτηγά, στέλνουν φορτηγά συνέχεια με πράγματα. Αυτό που μια που μου δίνει την ευκαιρία να το τονίσω και θα πρέπει να είναι ο στόχος της επόμενης μέρας, σε ό,τι έχει να κάνει παράδειγμα με τον καταβλισμό να σταματήσει να υπάρχει τις επόμενες μέρες και οι άνθρωποι να αποζημιωθούν άμεσα, να μην χρονοτριβήσουμε, άμεσα να αποζημιωθούν, να μπορέσουν να ξανακτήσουν τα κτίσματα όπου αυτό είναι εφικτό και να οδηγηθούν οι άστεγοι πλέον, γιατί μιλάμε για άστεγους, σε σπίτια. Στέλιος Αρέσκος εδώ στο στούντιο με την αθλητική ενημέρωση. Θα μπορούσε να ήταν μια εξαιρετική βραδιά η χθεσινή, αν ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο κουρασμένος και κατάφερε να πάρει ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Ναι, να κουμπώσει το πολύ καλό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η νίκη του Ολυμπιακού, που σαν να ξεχάστηκε ή δεν υπήρχε καλύτερη παρηγοριά για το, αλήθεια, για το ελληνικό ποδόσφαιρο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε. Σαφώς θα ήταν πολύ καλύτερα, θα βελτιώναμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας στη βαθμολογία της UEFA. Ποιος το περίμενε για τον Ολυμπιακό, όχι για την νίκη. Πολλοί πίστευαν ότι μπορεί να κερδίσει μέσα στην πόλη. Η Φενέρ δεν ήταν και στην καλύτερη θέση. Για τον τρόπο, για την ευκολία. Αλλά για τον τρόπο, για το ευρύ σκορ που σημείωσε. Σαφώς είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει σημειώσει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας στην Ευρώπη. Επί ενός τέτοιου αντιπάλου. Και του δίνει βέβαια τεράστιο βαθμολογικό προβάδισμα. Θα ήταν ακόμα λοιπόν, η Άντραχτ κέρδισε, οπότε από ό,τι φαίνεται τώρα μεταξύ τους θα παιχτεί ο τελικός για την πρώτη θέση. Γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα φέτος. Πάει στη Φραγκφούρτη ο Ολυμπιακός την επόμενη αγωνιστική. Πάει στη Φραγκφούρτη την επόμενη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός διαδοχικά θα πρέπει να αποφύγει τη δεύτερη θέση. Για να μην πάει αργότερα και πέσει σε τρίτη ομάδα του Champions League. Από όμιλο του Champions League. Θα πρέπει να κυνηγεί στην πρώτη θέση. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή έχει όλα τα. Όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να το πετύχει αυτό. Ήταν, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Μπήκε με μια ενδεκάδα ήταν που διαβασμένος, μάλλον ήταν, αν δεν πήγαινε καλά το μάτς, εκεί που έπρεψε. Όλα έβαλε τα δύο επόμενα, ήταν σε όλες φάσεις εκεί. Έτσι. Έπαιξε άμυνα, έπαιξε επίθεση. Να κάνει δηλαδή, Ευρωλίγκα, δεν πήγε καλά Παναθηναϊκός χθες καθόλου.